το δεύτερο κεφάλαιο και το πέντε εδάφιο. Σελίδα 1039, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, το δεύτερο κεφάλαιο και το πέντε εδάφιο. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ητώ και εν Χριστώ Ιησού. Ως της εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού, παν γόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Η ευδοκία του Θεού, η καλή πρόθεση του Θεού, η καλή βουλή του Θεού για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά του, εργάζεται αυτή τη στιγμή μέσα μας και το θέλειν και το ενεργήν προς ένα σκοπό, την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν το εργάζεσαι εσύ, ούτε εγώ, μέσα σου. Το να θέλεις και να ενεργείς, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλοι θέλουμε να έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Δεν πιστεύω, ότι δεν υπάρχει κανένας ανάμεσά μας. Αλίμονο αν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι. Αυτοί έχουν κλέξει μερίδα σκότους θανάτου. Αλλά είμαι βέβαιος ότι όλοι μας σήμερα έχουμε κλέξει κατά την ευδοκία του Θεού, ο οποίος ενήργησε μέσα μας και το θέλειν και το ενεργήν να εργαστούμε με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μας. Εάν δεν σκεφτούμε τη σωτηρία μας, την Ανάστασή μας, και δεν εργαστούμε για αυτήν, τη χάσαμε. Τα χάσαμε όλα. Μας προσκαλεί, και μάλιστα όχι με μία πρόσκληση αν θέλεις έλα και αν θες μην έρχεσαι, αλλά τοποθετώντας, βάζοντας το θέλειν και το ενεργήν στη ζωή μας, στην καρδιά μας, μας προσκαλεί να εργαστούμε με φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας. Κάθε έναν από μας ξεχωριστά. Ώστε όλοι μας σήμερα να πούμε, Κύριε, κάνε χάρη. Χάρισέ μου αυτό το φρόνημα που είχε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στη ζωή του εδώ, εν το καιρό της σαρκός του. Γιατί αυτό το φρόνημα, μόνο αυτό το φρόνημα θα μου χαρίσει με ασφάλεια και με βεβαιότητα την αιώνια ζωή. Και το φρόνημα δεν είναι το φρόνημα της δόξης, το φρόνημα της εξουσίας, το φρόνημα της επικυριαρχίας, το φρόνημα του κηρύττην, του προφητεύειν, ακόμη και το φρόνημα του να κάνει ο Χριστός θαύματα ανάμεσά μας και μεγαλεία. Δεν είναι αυτό το φρόνημα που είχε ο Χριστός. Το φρόνημα που είχε ο Χριστός ήταν ότι απαρνήθηκε τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του απόλυτη δόξα που κατήχε ως Θεός αληθινός. Και αφού εκένωσε τον εαυτό του απόλυτη δόξα, τότε έλαβε δούλου μορφή. Και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, σαν άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του.
έως θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, υποτεταγμένος και υπακούοντας κατά πάντα στο λόγο του Θεού, στη φωνή του Πατρός του. Αυτή είναι η οδός την οποία πρέπει να περιπατήσεις. Ο Γολγοθάς. Τούτος είναι ο δρόμος, ο σταυρός. Και αν περιπατήσεις έτσι, τότε υπάρχει η μισθαποδοσία σου. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, το είπαμε και προηγούμενα, δεν θα μπορούσε ούτε ο Ιησούς να περπατήσει αυτό το δρόμο αν δεν ήξερε με τα πάση βεβαιότητος και δεν εμπιστευότανε τον Θεό, τον εγείροντα νεκρούς. Αν δεν ήταν βέβαιος ότι ο Θεός θα τον αναστήσει. Ότι δεν θα ειδεί ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς διαφθορά εν το άδι. Γι' αυτό και παρέδωκε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως, ο οποίος ήτο και ικανός να τον εγείρει εκ νεκρών. Αλληλούια. Αυτό το φρόνημα βάζει μέσα στην καρδιά μας ο Θεός σήμερα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Να θέλουμε αυτό το φρόνημα και να ενεργούμε σύμφωνα με αυτό το φρόνημα. Και ο διάβολος ονειδίζεται. Συντρίβεται μια φορά ακόμη κεφαλή του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και γνωρίζοντας, αδερφοί αγαπητοί, ότι πρέπει να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Κατά χάριν εδόθησι μας, δια της πίστεως, αλλά τώρα πρέπει να εργαστούμε αυτό που μας εχαρίστη. Και ο Θεός χάρισε στον Ιησού Χριστό εξαιτίας αυτού του φρονήματος το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον, αλλά πάντοτε εις δόξαν Θεού Πατρός. Και αυτό το φρόνημα θα χαρίσει και σε μας. Το να μην εξεύρωμεν εκεί τι θέλουμεν είστε, αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Γιατί είναι γεγραμμένο στο Λόγο Του και ο Λόγος του Θεού δεν δύναται να αναιρεθεί. Ήρθε αυτός ο χρόνος. Και μάλιστα, να το πω όπως το πιστεύω, αυτός ο χρόνος θέλουμε, δεν θέλουμε, θα είναι τέτοιος χρόνος. Χρόνος ταπείνωσης για να δοξαστεί ο Χριστός. Ήθε να είναι με την Χριστότητα του Θεού στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Γι' αυτό να εκλέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, με παρησία όλοι μας, την οδόν της ταπείνωσης, η οποία θα ξεκινήσει όταν ταπεινωθείς μπροστά στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου, μπροστά στον άντρα σου και στα παιδιά σου πρώτα-πρώτα. Ύστερα μπροστά στον αδελφό σου και στην αδελφή σου. Αλλά κυρίως μπροστά στο Θεό, εξομολογούμενος καταρχάς τις αμαρτίες σου. Και δεύτερον, εξητώντας την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ώστε και εσύ, δεδεμένος στο Πνεύματι, να πάρεις στερεά απόφαση να φτάσεις στην Ιερουσαλήμ. Αμήν. Αμήν, Χριστέ μου. Βοήθησέ μας. Με αυτό λοιπόν το Πνεύμα, το γεμάτο φόβο και τρόμο για τη σωτηρία μας, η οποία έρχεται ετοίμη να αποκαλυφθεί, να σταθούμε ίσως για πρώτη φορά στην παρουσία του Θεού, έτσι πως μας θέλει ο Θεός, με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και τρέμοντας στο Λόγο του Θεού,
ώστε από σήμερα και μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού του εγείροντος νεκρούς. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.